σήμερον ότι δρόδου μέγας πολιούχος και ημέτερος των εξεγών προστάτης Κωνσταντίνος της Ίδρας το βλάστημα επί τη μνήμη αυτού ημάς συνεκάλεσε. Συγκεντρωθήκαμε και επέτωση στον περίλαμπρον τούτων ιερών ναών των εισοδίων της υπεραγίας μας Θεοτόκου εις την ιστορική παλαιά και φορτωμένην από μνήμες συνοικίαν της πόλεως μας του νεοχωρίου, δια να τιμήσομεν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές των δια Χριστών εναθλήσαντα, το ευωδέστατον απάντησμα της Ίδρας και το Θεοδόρητον αγλάισμα της Ρόδου, τον νεομάρτυρα Κωνσταντίνων των Εξίδρας. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, οσιότατες μοναχές, εντιμότατοι άρχοντες, λοιπές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές, ασήγητοι τέτοιες των ιερών αναλογίων, λαέ του Θεού περιφρούρητε, επεφυλημένε και ηγαπημένε. Μεγάλη η ευθύνη να ομιλήσει κανείς για το θαύμα της πόλης μας, τον σήμερα λαμπρός εορταζόμενο πολιούχο Άγιό μας, τον γενναίο αθλητή της πίστεως, που η μικρή χρονικά αλλά πολυκύμαντη ζωή του και κυρίως το μαρτυρικό του αίμα δεν πρέπει να μας αφήσουν ασυγκίνητους. Ποιοι σε φραντικής μέλεση επενέσομεν τον Κωνσταντίνο, η απορία του ιερού υμνογράφου γίνεται συγχρόνως θαυμασμός για καθένα που θα θελήσει να διεισδύσει και να εξυμνήσει τον ακίμητο και διαχρονικό βοηθό μας, τον Άγιο Κωνσταντίνο. Πράγματι, είναι ιδιαίτερη η σημερινή ημέρα για όλους μας. Αν αναλογιστούμε πώς μπορεί ένας νέος με πτώσεις, ακόμη και αρνήσεις και αλλαξοπιστίες, εντύδοντας τα φοβερά και σαγηνευτικά θέλγητρα του κόσμου, να γίνει το ευλογημένο θύραμα της χάριτος του Θεού, να ανανύψει, να καλυπτωθεί συνηθισιακά και να οδηγηθεί από την ομολογία και την μαρτυρία στο περιπότητο μαρτύριο. Θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να αναφέρω κάποιους σταθμούς στην πορεία του Αγίου Κωνσταντίνου που συνθέτουν ένα σχήμα που αποτελείται από την πτώση, την αμαρτία, την μετάνοια και την σωτηρία. Γόνος φτωχής οικογενείας από την Ίδρα, γεννημένος το 1770, φεύγει σε ηλικία 18 ετών από το νησί του και έρχεται εδώ στην Ρόδο πιάνοντας δουλειά στο εμπορικό κατάστημα του Νικολάου Καλόφου κοντά στους Αγίους Αναργύρους. Τίμιος και εργατικός κερδίζει την εμπιστοσύνη και των Ελλήνων αλλά και των Τούρκων. Παρασύρεται όμως από τον Τούρκο ηγεμόνα και μία βραδιά μετά από ένα γλέντι εξισλαμίζεται και παίρνει το όνομα Χασάν. Τρία ολόκληρα χρόνια απολαμβάνει τιμών και απολαύσεων. Στη γενέτειρά του όμως την Ίδρα, το μαντάτο αυτό δημιουργεί μεγάλη θλίψη στον πατέρα του, ο οποίος πεθαίνει από τον καημό του, αλλά και στη μητέρα του, η οποία δεν το θεωρεί πια γιο της, λέγοντας ότι δεν γέννησε κανένα Τούρκο Χασάν. Σκέπτεται να επισκεφτεί την Ίδρα. Εκεί όμως εισπράττει την περιφρόνηση των συμπατριωτών του, η άρνηση της μητέρας του να τον δεχτεί στο σπίτι της, αλλά και το σπάσιμο μίας τάμνας από μία γειτόνισσα μετά από το νερό που του δίνει να πιει, αρχίζουν να λειτουργούν αφυπνιστικά. Τώρα είναι η ώρα της αλλαγής, της μετάνοιας, της συντριβής. Ως άλλος άσωτος εις εαυτόν ελθόν αρχίζει να αναλογίζεται το λάθος που έκανε. Είναι η ευλογημένη ώρα της χάριτος του Θεού να ενεργήσει στον καλοπροαίρετο τώρα νέο και να τον οδηγήσει όχι σε υλικά πλούτη όπως του υποσχέθηκαν, αλλά στο άφθαρτο στεφάνι της Βασιλείας του Θεού.
επιστρέφει στη Ρόδο βαθιά μετανιωμένος. Ζητάει συμβουλές έμπειρου πνευματικού, ο οποίος τον εξομολογεί και τον κατευθύνει πνευματικά. Αρχίζει τις ιερές αποδημίες, περνώντας από την Κρυμαία όπου μένει 3 χρόνια, από την Κωνσταντινούπολη όπου συναντά τον μεγάλο εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο τον 5ο και από το Άγιον Όρος από τη Μονή Υπήρων όπου συναντά τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Αυτές οι ιερές αναστροφές τον δυναμώνουν πνευματικά και διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην απόφαση που έχει πάρει για το μαρτύριο με το οποίο θέλει να απαλείψει τον πρώτερο βίο του εξισλαμισμού του και της άρνησης του Θεού. Η φωνή της συνειδήσεώς του τον καθοδηγεί αλάνθαστα τώρα να πάει στον Τούρκο ηγεμόνα και με παρησία να ομολογήσει την πίστη στον ένα και μοναδικό τριαδικό Θεό μας. Αυτή η ομολογία έχει ως αναμενόμενο αποτέλεσμα τη φυλάκιση και τα φρικτά βασανιστήρια. Απαγχωνισμός είναι η σκληρή και αμετάκλητη απόφαση του ηγεμόνα. Το νεανικό αίμα του νεομάρτυρα ποτίζει την ροδυτική γη και αποτελεί από τότε αιώνια πηγή ευλογίας και αγιασμού. Το δέος που προκαλεί η θυσία του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου πρέπει να έχει αποδέκτες όλους εμάς τους επιγόνους του που κατοικούμε σε αυτή την όμορφη και ευλογημένη από τον Θεό γωνιά της πατρίδας μας, στο Ροδονήσι μας. Τι χρειαν έχουμε άλλων παρενέσεων και συμβουλών, ολοζώντα το θαύμα ο Αγιός μας, με τη μαρτυρία και το μαρτυριό του, μας δίνει το ερέθισμα να παραθέσουμε κάποιους σύγχρονους προβληματισμούς και να ενωτιστούμε την διαχρονία της αιματοβαμμένης προσφοράς του. Η ζωντανή παρουσία του σήμερα εδώ, στην Ευχαριστιακή Σύναξη, με τα χαριτόβρυτα λείψανά του, αποτελεί για όλους μας αφυπνιστικό σάλπισμα, ξύπνημα από τον σύγχρονο λίθαργο της καθημερινότητάς μας. Επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη ευσυχία και καρτερικότητα κατά τη διάρκεια των σκληρών βασανιστηρίων, προκαλεί τον θαυμασμό μας και με την γενναιότητά του γίνεται πρόμαχος της ελευθερίας της σκέψεως και της συνειδήσεως, ενισχυόμενος από την χάρη του Θεού και επαληθεύοντας για μια ακόμη φορά το ότι ο Νέστορας, όσο μικρός και αν είναι, πάντοτε νικάει τον γιγαντόσο Μολιέο όταν θωρακίζεται πνευματικά. Αυτή είναι η ακατάλητη και αιώνια δύναμη της ορθόδοξης πίστης μας, η οποία τον τελευταίο καιρό βάλεται πανταχώθεν με ενέργειες που θέλουν να ξεριζωθεί από τα καταβατά μας ή να αλωτριωθεί και να ατονίσει. Γι' αυτό ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης χαρακτηρίζει την ύπαρξη των νεομαρτύρων θαύμα παρόμοιον, ως αν να βλέπει μέσα εις την καρδία του χειμώνος εαρινά άνθη και τριαντάφυλλα, μέσα εις την βαθιτά τη νύχτα, ημέρα και ήλιο, εν καιρό εχμαλωσίας να βλέπει ελευθερία. Οι νεομάρτυρες εξέπληξαν τους αγγέλους, έφραναν τους Αγίους, εταπείνωσαν τους δαίμονες, ελείπησαν τους αλλοπίστους, παρηγόρησαν τους εν θλίψες οι αδελφούς, εχαροποίησαν την Εκκλησία του Χριστού, η οποία στερεώθηκε με το αίμα τους. Γι' αυτό και τα ιερά λείψανά τους τοποθετούνται στα ιερά θυσιαστήρια, στις Άγιες Τράπεζες, και χωρίς αυτά δεν εγκαινιάζεται ιερός ναός. Επίσης, έννοιες σταθμοί όπως πτώση, αμαρτία, μετάνοια, σωτηρία που συμβαίνουν στη ζωή όλων μας πρέπει να μην νοούνται αποσπασματικά. Ο σύγχρονος, ηλιστικός και καταναλωτικός τρόπος ζωής με αντιεκκλησιαστική χρειά και με βερβαλιστικά συνθήματα
προσπαθεί να σταθεί με ένα προπαγανδιστικό τρόπο και να λανσάρει ιδιαίτερα στους νέους μόνο τις δύο πρώτες λέξεις, δηλαδή τις ποικίλες πτώσεις και τις κάθε είδους αμαρτίες. Εδώ καλείται και πάλι η Εκκλησία να πράξει την διαχρονική αποστολή της και να μας επαναφέρει και πάλι στον σωστό δρόμο, να μας οδηγήσει στην αφύπνιση την εσωτερική, στον σεισμό της συνείδησης και στην αποτείναξη των δεσμών και των εξαρτήσεών μας. Με λίγα λόγια, να μας οδηγήσει στην μετάνοια, την αναγεννηστική αυτή λέξη, που εάν δεν την λέγαμε μόνο, αλλά και την εφαρμόζαμε όλοι μας, θα είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα της κοινωνίας μας και θα είχαμε αποσοβήσει τις οποιασδήποτε κρίσεις και τις κάθε λογής σύγχρονες παθογένειές μας. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Αγιόφιλοι Συμπανηγυριστές, πώς θα φύγουμε σε λίγο από τον ιστορικό αυτό ναό των εισοδίων της Θεοτόκου Νεοχωρίου, εδώ που με ιδιαίτερη κατάνοιξη και συγκίνηση εψάλαμε χτες τον πανηγυρικό Εσπερινό και σήμερα τελέσαμε την πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, με τι αισθήματα, πάλι με μεμψιμυρίες και παράπονα, πάλι με διάθεση υποτονική και χαμέζιλο φρόνημα. Πέρασε δηλαδή άλλη μία ημέρα καθημερινής ρουτίνας και επανάληψης των ιδίων πραγμάτων, επανερχόμεθα και πάλι στα ίδια, με κυρίαρχο το θέμα της οικονομικής κρίσης, της δόσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των άλλων συνηθιών μας, ή μήπως ήρθε η ώρα της ανακαινιστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, η ώρα που θα αποτινάξουμε τις εξαρτήσεις μας, κυρίως τις ατομικές, και θα αντιτάξουμε το γενναίο εσωτερικό μας φρόνημα, η ώρα που θα πούμε πόσο καταλυτική μπορεί να γίνει στη ζωή μας η μετάνοια με την χάρη του Θεού, η ώρα που θα κάνουμε την αυτοκριτική μας όλοι μας και θα βρούμε τους αυθεντικούς μας ρυθμούς, η ώρα που θα βάλουμε ένα φρένο στην εμπορευματοποίηση της ζωής μας όπως την προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης με ξένα ήθη και με τηλεοπτικά έργα άλλης κουλτούρας, με τον ευτελισμό της Εκκλησίας, με το ξερίζωμα της παραδόσεώς μας και με την καθημερινή πλήση εγκεφάλου που μας κάνουν λες και είμαστε νοθροί, αδιάφοροι, απρόσωποι, άψυχοι, αδρανείς, απαθείς. Άγιε μας, Πολιούχε μας, Άγιε Κωνσταντίνε, σε σένα καταφεύγουμε τούτη την δύσκολη ώρα. Από σένα αντλούμε κουράγιο, ελπίδα και θάρρος. Δώσε μας την δύναμη να αγαπήσουμε αληθινά και καρδιακά τον Θεό μας, να ταπεινωθούμε για να ελκύσουμε την χάρη Του, να συγχωρετούμε για τις αστοχίες και τα λάθη του παρελθόντος, να ομολογήσουμε την ζωντανή και καθάρια μας πίστη χωρίς ενδιασμούς και να ζήσουμε την μεταμορφωτική δύναμη της μετανοίας όπως και Εσύ την εβίωσες. Έχων Παρησίαν προς τον Θεό, τον δοξάσαντά σε Κωνσταντίνε εν ουρανώ, φύλατε και σκέπε την ίσον των Ροδίων, εν Θεός καυχωμένη το μαρτυρίο σου. Αμήν.